ο οποίος, Δημήτρης Λάπας, είναι σε μια ιδιωτική κλινική, στην κεντρική κλινική, στο κέντρο της Αθήνας. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα ξεκινάει και συνεργασία, δεν είναι, Δημήτρη, του ιδιωτικού με το δημόσιο φορέα για να αντιμετωπιστεί αυτό το καινούργιο κρούσμα της Όμικρον, το καινούργιο κύμα της μετάλλαξης Όμικρον. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Καλημέρα και καλημέρα και καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική κλινική, όπου από την Παρασκευή, όπως έχω πληροφορηθεί, ήδη νοσηλεύεται εδώ το πρώτο κρούσμα COVID μέσα στη συγκεκριμένη κλινική, αφού ο διευθύνων σύμβουλος, ο ορθοπαιδικός, ο χειρουργός, ο κύριος Γιώργος Παπαγιανόπουλος, έχει παραχωρήσει έναν όροφο της κλινικής ή αλλιώς το 24% στο κράτος, προκειμένου εδώ να νοσηλεύονται είτε σε 4 κρεβάτια μεθ που έχει χωρίσει, είτε στο συγκεκριμένο όροφο ασθενείς με COVID. Και να πούμε ότι σήμερα το πρωί, Ορδάνη, 4,5 ώρα που μίλησα με το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ, επιβεβαιώθηκε πλήρως η αναγκαιότητα συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό. Και αυτό γιατί, όπως με πληροφόρησαν από το Κέντρο Επιχειρήσεων, είχαμε μια πάρα πολύ κακιά νύχτα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των διακομιδών. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός διακομιδών των κρουσμάτων ή των ύποπτων κρουσμάτων με COVID. Έχουν φρακάρει, μου είπαν, τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Να πούμε ότι εφημερεύει το Λαϊκό εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως επίσης έχουν φρακάρει και τα εξωτερικά ιατρεία, το τμήμα επιγόντων. Άρα λοιπόν ήταν αναγκαιότητα αυτή η συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα. Βεβαίως, βεβαίως. Και μία τελευταία κουβέντα, το γνωρίζεις εσύ άλλωστε, προφητικός ο κύριος Παπαγιανόπουλος. Πριν από 2 χρόνια τον είχαμε βγάλει στην εκπομπή, όταν δεν είχε τεθεί τέτοιο ζήτημα, όπου από τότε είχε ζητήσει να παραχωρηθεί ένα τμήμα της κλινικής στον ΕΟΠΗ προκειμένου για την νοσηλεία ασθενών COVID. Μάλιστα. Ωραία, ας γίνει, ας προχωρήσει και αυτό. Και καλό είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές μονάδες που βοηθάνε και είχαν βοηθήσει και την προηγούμενη φορά. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.